Καλημέρα. Τι βρίσκει κανεί στο κατάστημά σα? Ελάτε να σα δείξουμε και να σα πούμε περίπου τι θα βρείτε. Ναι. Εδώ έχουμε φασόλια, όσπρια γενικά. Πολλές και ποικιλίες βλέπω. Ναι, και ρίζα από την Ελλάδα. Δηλαδή θα βρει φασόλια το Φενέο, που είναι τοπικά εδώ, Κορινθία. Θα βρει την Πρέσπα, βόρεια, δυτική Μακεδονία. Θα βρούμε γίγαντες, σαν την Πρέσπα και αυτά. Θα βρούμε ατολεβίδι, τοπικά φασόλια. Θα βρούμε... Τα μαύρα εκεί, τα Βρεβενό. Ναι, είναι αυτά εδώ. Μια ποικιλία. Εξαιρετική και αυτή. Ή αυτό εδώ. Αυτό είναι το Αντεμπολιανί. Ναι. Βγάζουμε ωραία πράγματα. Μετά... Είναι τι θες να φτιάξεις. Υπάρχουν, να συνειδηρώσουμε ότι για φούρνο είναι κάποια άλλα, για κατσαρόλα είναι άλλα φασόλια. Το κάθε φασόλι έχει... Ναι. Δηλαδή βάζεις και το... το ανάλογο φασόλι. Θα μας δώσετε και ένα μυστικό μαγειρικής, γιατί κάποιες νοικοκυρές πιθανόν να παίρνουν καλή ποιότητα, αλλά μην ξέρουν να το βράσουν σωστά. Να το παραβράζουν ή να το αφήνουν άβραστο. Ναι. Ισχύει αυτό που λέμε, πετάμε το πρώτο νερό στο βράσι? Όχι. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι ότι επειδή είναι άριστα φασόλια, ποιοτικός, δεν βάζεις πολύ νερό από μία μέρα πριν που το βάζουν πολύ. Λίγο νεράκι, 5 ώρες το πολύ. Και μετά το βράζεις σε κατσαρόλα. Δεν είναι πολλές ώρες μούλιας. Ναι. Και ποτέ σόδα που βάζουν πολύ στα όσπρια. Για να φουσκώσει. Ναι. Βάζουν, αν θες να βάζεις κάτι στο ρεβίθι π.χ. αυτό εδώ, βάζει λίγο αλάτι, όταν το μουλιάζεις. Η σόδα τα σκληρά, τα όσπρια και τα χαλά και ποιοτικός. Εδώ, λοιπόν, τι? Εδώ, αυτά είναι ένα προϊόν ποντιακό. Από τον έξω το πόντο, είναι από το Κυλικής το παίρνουμε. Αυτό πώς τρώει, τι κάνουμε τώρα εδώ? Για πίτες. Αυτό είναι φύλλα, το οποίο κάνει σπανακόπιτες, τυρόπιτες. Έχει μια διαδικασία το οποίο λίγο το βρέχεις, να κάτσεις το φύλλο, βάζεις τη γέμιση, στο ταψί σου και έτοιμη. Και είναι και καλό να τους ρίξουμε, εδώ, γιατί δεν υπάρχει. Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι ταχύνια από κάποιο κύριο εκεί στην Πειραιά. Καλή σπουδαία. Πολύ καλό βιοτέχνη. Και... και έχουμε εδώ και το χύμα του. Πολύ. Ίδιο είναι και χύμα για να είναι... λίγο διαφορετική και τιμή τους, πιο χαμηλά. Μεγάλη ποικιλία μπαχαρικών. Ναι, είναι αυτά εδώ όλα, είναι αυτά εκεί πέρα. Τριμμένα άτριβα. Είναι τα γρεβένα αυτά τα προϊόντα, οι σούπες. Οι χιλιοπίτες με μανιτάρια, με βάση το μανιτάρι. Αυτές τις σούπες τις παίρνεις έτοιμες? Αυτές είναι έτοιμες, από τις βράζεις 10 λεπτούλια και τρως αυτή τη σούπιτσα. Αφιδατωμένες, πώς λέγονται? Ναι, έχω μέσα μανιτάρια αφιδατωμένα, δυόσμο, μαϊντανό. Μετά τα παξιμάδια εδώ του φίλου μας του νικητέ από τη Σπάρτη και αυτός τοπικός εννοείται. Μετά μπορούμε να πάμε στα αλεύρια να σας δείξουμε. Μια μεγάλη ποικιλία αλευριών. Είναι τοπικά κι αυτά. Είναι ή από την Καζάρμα ή το Μήλο Φωτόπουλο από τον Αετό. Είναι ολικής. Ολικής, ζέα, καλαμποκάλευρο. Είναι ζέα, καλαμποκάλευρο. Κρυθαρένια, που δεν υπάρχει εύκολα να το βρείτε. Γνήσιο κρυθάρι. Ή αυτό το ολικής, που είναι από σκληρά στάρια. Στην αγορά υπάρχουν τα μαλακά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και γιατί κάνει αυτό, γιατί... Αυτό είναι για ψωμάκι. Ναι. Πολύ καλό. Βασικά τα ολικής είναι για ψωμί. Και για κάποια κουλουράκια ίσως. Πάμε στο βάθος, γιατί μας έρχεται και μια μυρωδιά ψαριού. Ναι. Τι έχουμε εδώ? Το ψάρι που μυρίζει. Ναι. Είναι αυτό εδώ. Όπως τα παλιά μπακάλικα. Κάπως έτσι. Και σαρδέλες. Οι σαρδέλες εδώ. Αυτά είναι όπως παλιά. Το κρατάμε έτσι να υπάρχει. Δηλαδή η νοικοκυρά που θα έρθει εδώ μπορεί να βρει από ζυμαρικά. Από όσπρια, από ψυγείου πράγματα, ναι. Να βρει τα λίπαστα, μια σειρά από ντόπια ζυμαρικά από τη Σπάρτη, είναι αυτά εδώ, και εδώ τα δικά μας καλά ματιανά. Έχουμε αυτή την ποικιλία ζυμαρικών που είναι από το Κοπανάκι.
Mm-hmm. Ατοδόριο συγκεκριμένα. Είναι πολύ καλά, ποιοτικός ζυμαρικά. Είναι τραχανάδες, χιλοπίτες. Ναι. Ξυνά γλυκά κι αυτά. Λοιπόν, ακούμε και μία μουσική πανδεσία από την Ήπειρο. Ναι. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό την επιλογή αυτή. Η τυχαία είναι, δεν είναι κάτι ότι... Από μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η μουσική. Αν περιγράφατε εδώ το κατάστημά σας, πώς θα το λέγατε, ένα παραδοσιακό σύγχρονο παντοπολείο μπακάλικο? Μπορεί να το πεις ένα παραδοσιακό, όπως και εσύ, σύγχρονο μπακάλικο. Είναι λίγο ξεζητημένο βέβαια, με κάποια πραγματάκια που είναι της εποχής μας, που τότε δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν. Κρατάμε και τα παλιά μας, έχουμε και τα νέα μας. Που ξεκίνησε εδώ το 1995. Και πού βρισκόμαστε τώρα, κάποιος θέλει να σας βρει? Στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Οδός Σπάρτης, έτσι. Οδός Σπάρτης. Είναι το θέμα ότι μαθαίνει να τρώει ελληνικά προϊόντα, που δεν μπορεί να τα βρει τ' αλλού. Στηρίζουμε όλους τους παραδοσιακούς ανθρώπους στην Ήπειρο, που οι άνθρωποι αυτοί έρσιμοι υποφέρουν και βγάζουν κάποια λίγα φασόλια και προσπαθούν να τα πωλήσουν όπως και όπως. Όπως εμείς, είναι και κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα που βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους και καλό είναι να τους αναδείξουμε και να τα στηρίξουμε. Ας είναι λίγο πιο ακριβότερα, αλλά είναι πολύ πιο ποιοτικά. Αντεσαγόμενα. Πιο νόστιμα και στηρίζουν τον τόπο μας. Τα λεφτά μένουν εδώ. Δεν πάνε στο εξωτερικό. Μένουν εδώ. Και θα γυρίσουν πάλι πίσω σε εμάς.